Καλημέρα φίλοι του καναλιού, είμαι ο Μινάς. Σήμερα είναι 15 Αυγούστου του 2020. Μεγάλη χάρη της Παναγίας, μεγάλη γιορτή. Ήρθαμε στο χωριό να κάνουμε το φούρνο, να κάνουμε παρέα, να περάσουμε καλά. Όλα αυτά θα μπουν σε λίγο στο φούρνο. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα πάμε να ανάψουμε, να προετοιμάσουμε το φούρνο, να τον ανάψουμε και περίπου σε 11 η ώρα όλα αυτά μαζί με μπόλικες πατάτες θα μπουν στο φούρνο. Προσανάματα φυσικά από κερί. Τάκι περσέ. Η φωτιά θα φέρω δύο κουρμούλες οι οποίες είναι αποσαρωμένες για να το βοηθήσουμε να πάρει περισσότερη φωτιά εύκολα και μετά θα βάλουμε κουρμούλες οι οποίες είναι μέσα στην αποθήκη και δεν τις έχει δει ο ήλιος. Δεν έκανα το κουρμάρ. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι κουρμούλες οι οποίες είναι πάρα πολύ λιασμένες. Αυτή εδώ η τάπα είναι που εδώ από πάνω. Τώρα να πάρει λίγο να ζεσταθεί, να μην βάλουμε ξύλα κακά να σπάσει. Θα βάλουμε νερό σε αυτό εδώ το κουβά που έχουμε το φρίσμα για να χρήσουμε σε λίγο την πόρτα του φούρνου να μην χάνει, να μην παίρνει αέρα για να κάψει το φαΐ. Ξεκίνησε ο φούρνος, ψήνεται, γίνεται, τώρα κουλουράκι, τραπεδάκι, θα περιμένουμε περίπου μισή ώρα. Mm-hmm.
πάει λίγο φωτιά ο φούρνος, να μην σκάσει, είπαμε, από την απότομη θέρμανση. Και θα καθορίσω ωστόσο πατάτες, εδώ μπόλικες, γύρω στα 10 κιλά, γιατί το κρέας είναι πάρα πολύ. Και, αυτά. Με το τεψί θέλει να βγάλουμε λίγο, γιατί έχει μόνο κρέας και πρέπει να βγει λίγο. Με φέρνει ένα τεψί από το τεψί. Πολλά τεψά. Παντού και το ένα κοτόπουλο, το πάτε να συγχωριστά. Ξέρα να τον τρώτε ψάχνει από το δρόμο. Όχι, γιατί μπορεί να είναι πεθερός να βάλει το λιφαράκι, πράγμα δεν θέλει να βάλει. Μήπως είναι λίγο το ένα θα τα ανοίξουμε το δούμε σε κάποια φάσκα να λίγο. Στη μια ώρα θα τα ανοίξουμε και αν είναι του βάλουμε το βάλα. Ένα ποτήρι, έβαλα και λίγο τώρα. Ναι, αλλά θα κατεβάσει το χειρό να κατεβάσει πολύ νερό. Λοιπόν, το κοτόπουλο θα το βάλουμε στο μικρό ταψάκι. Ότι τώρα θα ανοίξουμε το χειρινό. Επειδή έχω το κρέας θα αφήσω από βραδείς. Δεν πειράζει, θα αφήσω. Ε, για δες, Κρίνα. Φτάνει, πολύ είναι. Λοιπόν, το κοτόπουλο. Δεν τσίχουμε λόγω λεμόνια σε μένες. Θα με φέρει ένα τσίλο λεμόνια. Ωραία. Βάλε εδώ το κοτόπουλο. Περίμενε να το βάλω πίσω. Αλλά ξέρω και βάλω και εσύ. Ήθελα να το ξεπλύνεις, γιατί μπορεί ο πεθερός να μην το βελτιωθούσε και το βάλει σε κέντρο. Ναι, άσε το ξεπλύνω το. Σωστά, γιατί έχει λίγο λεμόνι. Μα το μην το θέλει. Γιατί έτσι με να το γίνει. Έλα να σου πω, άμα να πάμε να φέρεις το κοκκινά το λάδι, να λάβω λεμόνια, σου το σπατάς να το ξεπλύνουμε. Βάλε εκεί το χιόνι. Γιατί δεν το σβήσει. Για να φοράει δεν τα έχω παταψά στο φούρνο, κατάλαβες. Δώσε με κύριο το ταψί και βάλε τα λάδια. Έλα μας υποκλησίασε με κύριο στο κοτόπουλο να βάλω πατάτες. Βάλε και μερικές. Πρώτα τα βάλω στο κρέας. Το κοτόπουλο του Σιάδης είναι συνοδευτικό για αυτοί που δεν μπορεί να βασίσουν. Αυτό θα γίνει καταπληκτικό. Σου πριν δηλαδή πατάς, δεν είναι καταπληκτικό. Αυτό θα φυράει το κρέας. Ναι, θα φυράει το κρέας, θα φυράει γίνει το μισό μόνο. Βάλε πατάτες μέσα. Ένα βάλω. Και εδώ βάλε. Άλλαξε μετά, θα ξαναφέρεις και όλο το χρόνο να βγει. Και να βάλω μίστερα το λιμό. Αυτό που λες το κρέας θα τα βάσει νερό και να μην του βάλουμε πολύ νερό το σχήμα. Δεν είναι μαρτία, τόσο να ζουμί. Και πάνω κατέψω.
σύμφωνα. Δεν πειράζει, θα φάμε κοτσάρι. Ποιο πλησιάζει τώρα εδώ? Έλα, καλά είναι, δεν πλησιάζει. Πλησιάζει. Να αποφέρουμε τα τεψά. Οξυγόνο έχει μέσα και δεν καίει μετά το φαΐ από πάνω. Το ψήνει, αλλά δεν καίει. Γιατί η φωτιά να πέσει αμέσως. Χρησιμοποιείται η θέρμανση που έχει πάρει ήδη. Δεν έχει 40 κιλόγρα μέσα τώρα. Γι' αυτό γίνεται το χρήσιμο. Ό,τι κάρβουνα να έχει, ό,τι περίσσεψε, είναι μέσα. Τώρα θα σβήσει, θα μείνει
φωτιά που έχει πάρει, η ζέστη που έχει πάρει ο πούλος. Περάσει μία ώρα παρακάτω. Θα ανοίξουμε το φούρνο. Η μυρωδιά είναι ήδη πάρα πολύ καλή. Και θα δούμε τι γίνεται. Καλά. Πυρούνι. Να μην δείξω κι εγώ τι γράφω. Δεν δείξε κανένα ό,τι μπορεί. Εδώ θα βάλουμε το χώμα για να το κανονικοποιήσουμε, να ξανακρύψουμε. Ο φούρνος καίει, δεν αγγίζεται. Έλα να σου πω, αυτό το χώμα είναι μωρό ακόμη να πω. Δεν πήγε να αγγίξεις. Έλα να δοκιμάσεις. Δεν θα έπρεπε κανονικά να έχει ξεραθεί ή πολύ ήταν. Πολύ ήταν. Ωραία. Αυτό ήταν. Δεν μου είσαι τέτοιο. Δεν γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό είναι έτοιμο. Το μέτωπο δεν είναι δικό μας, οπότε αυτοί που το έχουν, αυτοί που το έχουν. Όχι, ο κύριος Σεφ, καλό είναι. Και τον Δημήτρη, το μάχη είναι ωραίο. Ας κάνουμε. Δεν πειράζει, με το δεύτερο πυρούνι, έλα. Δεν θα βάλει το άλλο, θα βάλει το άλλο. Είναι, τώρα που θα βάλει το άλλο, ρε κύριε. Μισό.
βγάλουμε. Ναι, να βγάλουμε λίγο. Περίμενε, δεν το έχουμε γυρίσει. Όχι, όλο το έχουμε γυρίσει. Εντάξει, μήπως θα έπρεπε να το πιάνουμε και το μπίτι, όχι να το χύνουμε στον κουβά. Εγώ σας το έχω πει από την άλλη φορά ότι κακώς το πετάτε του τον Αντοσμή, θέλω να κάνει ένα ωραίο γαμοπύλακο, εσείς... Είσαμε 40 κιλά ρύζι, θέλω να βρέσω το ναι. Εσείς με το ζούμε, να πετάξουμε το ζούμε, να πετάξουμε το ζούμε, δεν σας ζητάμε να πω. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Ρολογάκι. Σε πιο λίγο από μια ώρα που βγάλουμε, σε 50 λεπτά. Σιγά-σιγά στο κρέας έχει καεί. Σιγά-σιγά στο κρέας δεν έχει πάλι τη διάρκεια. Γι' αυτό σου λέω. Σε 50 λεπτά θα θέλει όλο γάτσι μου. Από πέτο μυρίζω. Mm-hmm. Η ροδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Η ροδιά είναι τρεις εξαιρετικά. Μόνο με είναι τρέα πεπιστή. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει καεί. Μπορεί να έχει ροδίσει, αλλά θα είναι καλό. Για να δούμε. Εδώ από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ρε δεν έχει πατατούλα. Δεν πειράζει, αλλά κοίτα. Ρε αυτό δεν έχει πατατούλα. Ρε κοίτα εδώ. Τι κάνεις τόσο μου. Δεν κουβάζω, αυτό είναι έτοιμο. Κάτσετε να σε... Τι, πού έχει πάει, μέχρι να κρυώσω αυτά τώρα δεν τρώγονται. Ω, σπέφια. Αυτό είναι θυσία σύλλη, αυτό είναι θυσία. Εγώ, με τη θυσία, κρυώσω με αυτά, που είναι πάει το λαγέντα μας για την κερά. Αυτό δεν το πάμε εκεί πέρα να αφήσουμε ένα σουλό με πατατούλες. Γύρισε το γύρο στο βάλτε. Αυτό δεν θέλει κι άλλο ψήσιμο. Ναι, ναι, αυτό δεν είναι ελάχιστο. Για το. Καλά, πολύ λεμόνι του σβέλη. Το βάλουμε μέσα στο πέρα, το αφήσουμε έξω. Λοιπόν, να μ' αφήσεις έξω ένα με πατατούλες. Εντάξει, πάρετε. Πού θα πάρουμε φουκέτη.
Μην το κλείνει, μην το... Θα το αφήσω έτσι για να είναι ζεστό. Δεν το κλείνει. Κλείνει την κάμερα. Πρέπει να κλείσουμε τώρα το φούρνο. Μέσα το προσωπικό συμμαζεύει τα τεψιά, τα λάδια. Ήταν πολύ ωραίο, πετυχημένο.